Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε δύο νέα ψαράκια για την ιδρία μας. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί που κατέβηκα στο κέντρο για να πάρω ένα βιβλίο για τη σχολή. Πέρασα από ένα pet shop και είδα αυτά τα ψάρια που θα δείτε στη συνέχεια. Βασικά ξεκίνησα για να πάρω κάτι σε Golden Apple Snails. Και μου είπε ότι πας στο pet shop ότι θα έχει απαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη έλλειψη στην ιδρία, αλλά σίγουρα κάποιο λόγο θα υπάρχει. Ίσως ήταν γενετικά τροποποιημένα. Ο λόγος που ήθελα να πάρω κάτι το οποίο τρώει την άλγη είναι αυτό εδώ. Και ίσως έχει να κάνει με το φουντισμό, ίσως έχει να κάνει με το ότι ξαναστήσαμε τον ιδρύο από την αρχή. Αλλά δεν θα ήθελα να το αλλάξω, θα ήθελα να το αφήσω κάπως έτσι, αφού δεν έχει κανένα πρόβλημα στην ανάπτυξη των φυτών. Και ήθελα να κάνω μια νέα προσθήκη. Το ίδιο και εδώ, έχουμε αρκετή καφέ άλγη. Γνωρίζω ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω με διάφορους τρόπους, αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι διαφορετικό στον ιδρύο, κάτι για να δώσουμε κίνηση και στο βυθό. Με μια μικρή έρευνα και σύμφωνα με τις συμβουλές του Μαν στο Pet Shop. Έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πήρα ένα κόρι κάτφις που σύμφωνα με αυτόν το συγκεκριμένο δεν μεγαλώνει πάρα πολύ, αλλά και να μεγαλώσει σύντομα θα έχει ένα νέο σπίτι, καθώς σκεφτόμαι να κάνω κάτι καινούριο με την ιδρία στο κανάλι. Χρειαζόμαστε σίγουρα κάτι πιο μεγάλο. Και κάτι άλλο σε πλέκο από αυτά που μένουν πιο μικρά. Αν ξέρετε το είδος του και μπορείτε να μου βοηθήσετε να κάνω μια καλύτερη αναζήτηση, θα με βόλευε πάρα πολύ να το γράψετε στα σχόλια. Τώρα το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι και τα δύο στην ίδια σακούλα και οι θερμοκρασίες είναι λίγο διαφορετικές, αλλά πρέπει να είναι 2-3 βαθμούς, κάτι τέτοιο. Θα το κάνω όμως διαφορετικά. Σκεφτόμουν να βάλω το κόρι εδώ και το μικρό πλέκο εδώ. Καθώς το μικρό πλέκο δεν νομίζω να επιτεθεί στα ψαράκια, γιατί στο ενιδρύο που ήταν πριν υπήρχαν μικρά. Έχω την εντύπωση πως μόλις έκανα ένα μεγάλο spoil και χάλασα ένα επόμενο βίντεο. Αλλά ναι, από ό,τι μπορείτε να δείτε, το ενιδρύο με τα έντλερ έχει γεμίσει μωρά. Το σημερινό βίντεο θα το χαρακτήριζα κάπως επαιτειακό, αφού επιτέλους τα έντλερ γκάπι γεννήσανε. Είναι εδώ στο ενιδρύο τους μαζί με τα μικρά τους. Η αλήθεια είναι πως έχουν γεννήσει εδώ και αρκετές ημέρες και δεν σας είχα πει τίποτα απολύτως, γιατί περίμενα να δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά επειδή χθες, καθώς τα κοίταζα για να τα ταΐσω, είδα ότι ξαναγεννήσανε, είπα: OK, εντάξει, δεν πάει άλλο. Πρέπει να τους το πω. Είναι γεμάτο μικρά ψαράκια, μικρά παιδάκια τα οποία περιμένουν να φάνε, αν και έχουν φάει ήδη σήμερα. Υπάρχουν και μικρότερα και φαντάζομαι αυτά τα πιο έντονα, που είναι λίγο πιο χρυσαφή, να είναι τα μελλοντικά αρσενικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος χρωματισμός σε κάποιο άλλο. Πάω να φέρω ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια, για να σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, okay, αυτό είναι καλό σημάδι, έχουμε αρκετή ενέργεια. Θα πάρουμε τα δύο ποτηράκια και θα τη γεμίσουμε με το νερό από τη σακούλα. Okay, λοιπόν, μετά από πολύ κυνηγητό, έχουμε εδώ πέρα το πρώτο μας παιδί. Υπενθυμίζω ότι αν ξέρει κάποιος ακριβώς το είδος του, μπορεί να το γράψει στα σχόλια. Και έχουμε εδώ το κόρι. Σιγά σιγά θα προσθέτουμε λίγο νερό από το κάθε ενιδρίο για να εγκλιματιστούν. Και μετά από κανένα δεκαλεπτάκι θα τα προσθέσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Λίγα λεπτά μετά θα πάρουμε το ποτηράκι με το ψάρι και θα το προσθέσουμε στο νέο του σπίτι. Μπήκε. Πίσω να πήρε κανένα ψάρι μαζί. Όχι. Μπορείτε να το δείτε κατευθείαν στην άλγη. Α. Όπα. Γιατί μπατάρουμε. Έχουμε μπατάρει λίγο. Α. Πήραμε τα ίσα μας. Έχει ωραίο χρώμα. Προφανώς τώρα το pet shop είναι και λίγο χτυπημένο. Δεν είναι και στα καλύτερά του. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά μέσα στο ενιδρύο μου να βελτιωθεί και να γίνεται κάθε μέρα και πιο όμορφο. Αλλά από ό,τι βλέπετε έχει πάει, έχει κάτσει ήδη στην άλγη. Δεν έχει κρυφτεί. Κολυμπάει. Θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Πάμε τώρα σιγά σιγά εδώ για το συγκεκριμένο ενιδρύο. Το οποίο είναι έτσι επειδή είχε καλυφθεί πραγματικά όλο στη λιμνόφυλαση φλόρα. Και τα κάτω δεν παίρνουν αρκετό φως. Τώρα όμως σιγά σιγά έχει αρχίσει και συνέρχεται. Πάμε να βάλουμε και το μικρό μας πλέκο μέσα. Του ευχόμαστε επίσης μια καλή ζωή. Έλα. Μπήκε. Όχ, μπήκε. Πού πήγε. Άμα δείτε πολύ προσεκτικά πίσω από το φίλτρο, είναι κρυμμένο και κολλημένο πάνω στο φίλτρο που κατά την άποψή μου θα περνάει και το περισσότερο της ημέρας του. Καθώς έχει και το περισσότερο πράγμα για να φάει. Δείτε πολύ προσεκτικά. Έλα. Εκεί κάτω. Το κόρι κάθεται εδώ. Δεν το βλέπω πολύ στα καλά του. Τέλος πάντων. Τα αφήνω λίγο να ερεμήσουν και θα σας τα δείξω μέσα στις επόμενες ημέρες. Έχουν περάσει περίπου 5 μέρες και κάτι και τα ψάρια μας είναι μια χαρά.
Ελάτε να σας δείξω. Το κόρη Κάτφις κάνει συνεχώς τις δουλειές του και συνέχεια βρίσκεται στον πάτο, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, τρώει μασουλάει και στην ουσία στρώνει και το χαλίκι. Τώρα είδε την κάμερα και εξαφανίστηκε, αλλά τις περισσότερες φορές και τις περισσότερες ώρες της ημέρας απλά κουνιέται γύρω γύρω και κολυμπάει. Αυτό εδώ που βλέπετε που έχει μαζευτεί όλη η άλγη σε ένα σημείο που υπήρχε πάνω στην επιφάνεια από το υπόστρωμα, το έχει κάνει το κόρη. Τα έχει βάλει όλα εδώ μαζί και αν δεν τα φάει, που δεν ξέρω αν τα τρώει, σίγουρα θα βοηθήσει να τα καθαρίσω κάποια στιγμή. Έχει σίγουρα βοηθήσει τα φύλλα εδώ πέρα και η συγκατοίκησή του μαζί με τα ψάρια έχει πάει πάρα πολύ καλά, αφού δεν δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουμε λίγη ακόμα άλγη εδώ, δεν ξέρω αν το κόρη Κάτφις μπορεί να βοηθήσει, αλλιώς θα αλλάξουμε τις ώρες φωτισμού. Μπορείτε να το δείτε εν δράση. Τα χρώματα του είναι σίγουρα λίγο πιο ζωντανά από το Pet Shop, αλλά η ενεργειά του συνεχίζει να είναι ίδια. Από την άλλη πλευρά έχουμε το ενιδρίο με τα γκάπη. Οχ, απίστευτο παιδιά. Το βλέπετε αυτό? Όχι, δεν κάνει focus. Οχ, πόσο μικρό είναι αυτό. Παναγία μου, ξαναγεννήσανε. Λοιπόν, από ό,τι μπορείτε, δηλαδή από ό,τι προσπαθείτε να δείτε εδώ, τι κάνουν, τρώνε ένα μικρό. Χριστός και Παναγία, παιδιά. Τρώνε το αδερφάκι τους. Και υπάρχει σε βίντεο αυτό το πράγμα. Ναι, τέλος πάντων, εγώ για άλλο λόγο χάρηκα. Είδα επειδή έχει αρχίσει να παίρνει χρώμα ένα από τα μωρά. Μπορείτε να το δείτε, είναι και αυτό πορτοκαλί, όπως ακριβώς ο πατέρας του. Αλλά ίσως έχουμε λίγο παραπάνω πληθυσμό και αρχίζουν και τρώνε τα αδέρφια τους. Παναγία μου, ρε! Ε, τι κάνετε εκεί? Το βλέπετε. Τι μπορεί να φτιάξει η φύση? Απίστευτο. Τέλος πάντων, σε άλλα νέα έχουμε χρώμα. Και ξέρουμε ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα το αρσενικό. Και είμαι σίγουρος ότι άμα ψάξω θα βρω κι άλλα. Ευτυχώς το πλέκο κάθεται πάνω στο ξύλο και μας δείχνει τον εαυτό του και το πόσο όμορφο είναι, βοηθώντας μας να το βγάλουμε βίντεο και να σας το δείξω. Από ό,τι μπορείτε να δείτε είναι μια χαρά, έχει αράξει πάνω στο φύλλο και σιγά σιγά είτε θα μεγαλώνει είτε απλά θα βοηθάει με την άλγη στο ενιδρίο μας. Αλλά εμένα αυτό τώρα μου κάνει εντύπωση. Δείτε εδώ τι γίνεται. Έχουν πάρει το αδέρφι τους και το έχουν κατασπαράξει. Εδώ βλέπουμε επίσης ακόμα καλύτερα το αρσενικό που σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει χρώμα και αν παρατηρήσουμε καλύτερα υπάρχουν και άλλα. Σίγουρα πιστεύω είναι αρσενικό και αυτό εδώ που πορτοκαλίζει. Αυτά τα δύο είναι σίγουρα. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Πιστεύετε ότι έχει έρθει η στιγμή να τα διαχωρίσω? Δηλαδή να μειώσω λίγο τον πληθυσμό από τη στιγμή που υπάρχουν, ναι μεν αρκετά, αλλά δηλαδή δεν είναι τόσο πολλά ώστε με μία ματιά να τα βλέπουμε. Μισό λεπτό να τα ίσω να σας δείξω ακριβώς πόσα είναι. Έχουμε ανοίξει εδώ και έχουμε καταλάβει ότι έχει έρθει η ώρα του φαγητού. Και σιγά σιγά από ό,τι μπορείτε να δείτε από όλες τις πλευρές, πίσω, αριστερά, μπροστά, ξεκινούν και μαζεύονται για να φάνε, αν και αρκετοί πέφτει κάτω. Αυτό βέβαια είναι καλό γιατί θα το φάει το πλέκο μας. Γενικότερα υπάρχουν αρκετά τα οποία δεν φαίνονται πολύ εύκολα στην κάμερα γιατί είναι μικρά είτε κρύβονται πίσω στα φυτά και σίγουρα το ότι είναι τζάμι δεν βοηθάει να δούμε το φως, αλλά καταλαβαίνετε πόσα είναι. Πρέπει να είναι γύρω στα 14-15 ψαράκια εδώ πέρα μαζί με τους ενήλικες. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα στα ενιδρία μας. Τα δύο νέα ψαράκια εγκλιματίστηκαν μια χαρά χωρίς κανένα θέμα και τα μωρά γκάπη τα οποία σπόρερα κατά λάθος είναι πολύ καλά. Μεγαλώνουν και συνεχίζουν να αναπαράγονται. Επίσης, κοντεύουμε τις 1000 εγγραφές. Είμαστε σχεδόν στους 800. Πιστεύω με αυτό το βίντεο θα τους φτάσουμε σίγουρα και θα απέχουμε μόλις 200 εγγραφές. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά για τη στήριξη, που βλέπετε τα βίντεο, που πατάτε like, που σχολιάζετε, που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε την άποψή σας. Με αυτόν τον τρόπο μου δίνετε όθηση να συνεχίσω και προσπαθώ να κάνω τα βίντεο όλο και καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο και εμείς τα λέμε σύντομα.